Σε δεινή οικονομική θέση έχει περιέλθει ο Σύλλογος Ατόμων με Αυτισμό στον Εύρο, που κινδυνεύει να χάσει το κέντρο ημέρας που έχει δημιουργήσει το δωρικό του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Ο λόγος είναι ότι χρωστάει ακόμη 25.000 ευρώ στην κατασκευαστική εταιρεία, η οποία ευλόγως ασκεί πιέσει για τα χρήματα. Πλην όμως, η διοίκηση του Συλλόγου εξηγεί ότι έχει λάβει πολλές δεσμεύσεις για οικονομική ενίσχυση που όμως δεν έχουν γίνει πράξη. Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα μετρούν τα μέλη του Συλλόγου Φροντίδας Αυτιστικών Ατόμων Εύρου, που εξαιτίας των φρούδων ελπίδων που τους βοήθησαν κάποιοι να εκθρέψουν, σήμερα αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να χάσουν το κέντρο ημέρας αυτιστικών ατόμων που λειτουργεί στο δωρικό, καθώς χρωστούν 25.000 ευρώ στην κατασκευάστρια εταιρεία. Αυτή την περίοδο, μάλιστα, η εταιρεία ετοιμάζεται να καταθέσει αγωγή ζητώντας τα χρήματα και τα μέλη του συλλόγου προσπαθούν να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο. Δυστυχώς όμως φτάσαμε στο σημείο να χρωστάμε ακόμη 25.000 στην κατασκευαστική εταιρεία, η οποία όταν ήταν πολύ περισσότερο το ποσό μας είχε στείλει την πρώτη αγωγή, και τώρα τηλεφωνικά προσπαθούμε να τους πείσουμε να μην προχωρήσουν στη δεύτερη αγωγή. Είναι κρίμα να χαθεί αυτό το κέντρο για τόσο λίγα χρήματα. Θα μου πείτε πως φτάσαμε εδώ. Φτάσαμε εδώ γιατί πιστέψαμε λάθος ανθρώπους. Μας υποσχέθηκαν δημόσια σε κάποια μεγάλη εκδήλωση δική μας που είχαμε κάνει ότι θα μας δώσουν 50.000 ευρώ. Κάποιος παλιός πολιτικός, δεν θέλω να πω όνομα. Δυστυχώς εκείνο το 50 χιλιάρικα, όσο τα είδατε εσείς, τα είδαμε κι εμείς. Υπήρχαν κάποιες άλλες υποσχέσεις. Γράφτηκαν κάποια ένα-δυο βιβλία για μας. Δυστυχώς από εκείνα τα χρήματα των εσόδων που και εκείνα μας υποσχέθηκαν δημόσια ότι θα μας τα δώσουν, πήραμε μόνο ένα βιβλίο με μία αφιέρωση, τίποτα άλλο. Γίναν κάποιες εκδηλώσεις από τις οποίες, ενώ διαφημίστηκαν τόσο πολύ συγκεκριμένα από κάποια εκδήλωση, πήραμε μόνο 80 ευρώ. Γίναν κάποιοι μαραθώνοι, γνωρίζετε κι εσείς και με το σταθμό σας που έχει γίνει 2 φορές ο τηλεμαραθώνιος, ενώ ακούστηκαν κάποια ποσά. Δυστυχώς πήραν πολύ λιγότερα από όσα ακούστηκαν, γιατί τα υποσχέθηκαν δημόσια στο τηλέφωνο, ίσως για να ακουστούν, και ακόμη υπάρχουν άτομα τα οποία τα κυνηγάμε να κρατήσουν το λόγο τους. Τα μέλη του Συλλόγου Άγιος Βασίλειος ζητούν τη συνδρομή όλων, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα χρήματα για την αποπληρωμή του χρέους, σημειώνοντας ότι αν τελικά το κέντρο ημέρας χαθεί, τότε θα έχει ακυρωθεί όλη η δουλειά τους, που ήδη έχει απλωθεί σε όλο τον Εύρο, ενώ υπάρχουν αιτήσεις για εγγραφή παιδιών ακόμη και από τον Ομό Ροδόπης. Γνωρίζετε όλοι το σύλλογό μας. Εδώ και 6 χρόνια είναι σε λειτουργία. Σε αυτά τα 6 χρόνια, μετά από δωρεές και παραχωρήσεις και του οικοπαίδου εδώ πέρα και δωρεές οικονομικές φίλων και κάποιων φορέων, φτάσαμε στο σημείο και κάναμε ένα κέντρο ημέρας, το οποίο κέντρο ημέρας καλύπτει τις ανάγκες του νομού Εύρου, και έχουμε ήδη και αιτήσεις από τον νομό Ροδόπης. Αυτή τη στιγμή εμείς από το Σύλλογο έχουμε μια τηλεφωνική σύνδεση. Το ΟΤΕ είναι το νούμερο 901 11 165 165, όπου μπορεί ο καθένας να κάνει μια κλήση. Αυτά τα χρήματα έρχονται σε εμάς. Υπάρχει στην ιστοσελίδα μας η μέθοδος του PayPal, που μπορεί ο άλλος να καταθέσει χρήματα, και αυτά τα χρήματα έρχονται σε εμάς. Διαφορετικά, ο πιο άμεσος τρόπος είναι να έρθουν εδώ στο κέντρο, να δουν το έργο μας, να δουν τις ανάγκες μας και να ξέρουν και οι ίδιοι τη σώμαση που πάνε τα χρήματά τους. Από εκεί και πέρα οι ίδιοι θα κρίνουν αν θα βοηθήσουν ή όχι. Άλλο τρόπο δεν ξέρω.